σας οφείλω να ομολογήσω ότι έκανε μεγάλη έκπληξη στο προηγούμενο live. Και μας εντυπωσίασε όλους, έδειξε μια εξαιρετική λαϊκή φωνή και μια εξαιρετική λαϊκή ερμηνεία. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι κάτι που δεν του αρέσει να το λέμε, δεν του αρέσει να το λέω και δεν του άρεσε και σαν κριτική. Θέλει να δείξει ότι δεν είναι αποκλειστικά λαϊκός τραγουδιστής και ότι η φωνή του έχει δυνατότητες και πολλά διαφορετικά είδη. Νομίζω λοιπόν ότι το τραγούδι αυτό το οποίο θα πει είναι ακριβώς αυτό το οποίο χρειάζεται για να μας κάνει την πλήρη ανατροπή. Το αυτή τη φορά έχω ένα ροκ κομμάτι, ξένο κιόλας. Θα είναι το τραγούδι έκπληξη. Λοιπόν, ο Λούκας έχει πάρα πολύ πλάκα. Γιατί είναι πεισματάρης, πάει να τους πεις ότι δεν είναι μόνο αυτό που του είπαν ότι είναι. Αυτό το τραγούδι τώρα θα το αντιμετωπίσεις για να σου είναι πιο οικείο, σαν ζελμπέκικο, έτσι. Πάμε. Φύγαμε. Στόχος μου είναι να δουλέψω τόσο πολύ σκληρά, έτσι ώστε να καταφέρω, όταν τελειώσω το τραγούδι, να σηκωθεί ο κύριος Γουναντής και να μου φιλοκροτάει. Για να δούμε. Απίστευτος. Παιδιά, σας είδαμε ανοιχτό το στόμα. Ευχαριστώ πολύ. Wow. Βλέπω ένα rock star μπροστά μου. Συγχαρητήρια, Λούκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατερίνα. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα θέλετε να μην είμαι πηγής και να είμαι σκληρή. Έλεος. Λοιπόν, νομίζω η απάντηση δόθηκε. Και με πολύ δυνατό και δυναμικό τρόπο. Φαγώθηκε την προηγούμενη φορά. Είμαι μόνο λαϊκός τραγουδιστής. Όχι, ρε γαμώτο. Δεν είναι μόνο λαϊκός τραγουδιστής. Είναι ένας τραγουδιστής που μπορεί να πει τα πάντα. Μπράβο, Λουκά μου. Από μένα, συγχαρητήρια. Νίκο Μουλατίδη. Ξέρω ότι ο Λούκας ήθελε να σε εντυπωσιάσει αυτή τη βδομάδα. Θυμάσαι τι καλά μας είπε το λαϊκό την προηγούμενη βδομάδα. Και του είπα ότι αν με αυτό το look κάνεις λαϊκά θα πετύχεις. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός και στο ροκ. Πάρα πολύ καλός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σας απόδειξα τουλάχιστον ότι μπορώ να πω. Ναι. Καλώς την. Σε χειροκρότησα χωρίς να σηκωθώ όρθιος, αλλά σε χειροκρότησα πολύ. Ευχαριστώ. Γιώργο. Αρχικά το βρήκα λίγο συντημένος με όλα αυτές τις μανούβρες και με το μικρόφωνο και όλο αυτό και δεν μου βγάλε ότι ήταν φυσικό. Και ήταν σαν να, ακριβώς αυτό που κάνουμε εμείς που τους λέμε τι να κάνουν, σαν να τους έχει πει κάποιος τι να κάνει. Και τελικά τη στιγμή που έφυγε από το κέντρο και ήρθε κάτω, άλλαξε και όλο αυτό το συντημένο έγινε πάρα πολύ πιο φυσικό. Ήταν πολύ καλό η φωνή του ουσιαστικά, το οποίο σε κομπράβο ήταν πολύ καλή, πολύ καλύτερη φωνή του. Μ' άρεσε, ήταν καλός. Αρχικά λίγο στημένος. Από εκεί και πέρα, μπράβο του. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο Θεοφάνος. Λούκα, σου είπα και την προηγούμενη φορά ότι έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή, είσαι μεγάλος τραγουδιστής. Εμένα μου αρέσει στο λαϊκό, προσωπικά καλύτερα από αυτό. Αλλά είναι προσωπικό μου γούστο αυτό το πράγμα. Και θέλω να λύσω και την παρεξήγηση του ότι δεν πρέπει όλοι οι τραγουδιστές να τα λέτε όλα. Δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θέλουμε να δείξουμε τις δυνατότητες μας όλοι, αλλά από ένα σημείο και μετά παίρνουμε το άλογο και προχωράμε ο καθένας με αυτό που κάνει πιο δυνατά. Πιο καλά απ' όλα. Συμφωνώ σε αυτό μαζί σας. Σας συμβουλή στο δίνω για παρακάτω.
Απλώς πιστεύω ότι όλα τα παιδιά που ήρθαμε στο παιχνίδι είναι για να... να βρούμε ταυτότητα. Δεν ήρθαμε με ταυτότητα. Αυτό πιστεύω. Και μπορούμε να δείξουμε τις δυνατότητες μας. Ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Λούκα, ο Γιώργος Λεβέτης μας είπε ότι σε βρήκε λίγο στημένο απόψε. Αισθάνθηκες ότι ήσουν στημένος στην αρχή? Όχι, πραγματικά όχι, γιατί... Αισθάνθηκες άνετα με το τραγούδι, με τη χορογραφία. Τα κλικά σου μια χαρά ήταν. Γενικά ήταν πολύ άνετο. Γενικά ήταν πολύ. Ήταν πολύ άνετο, λέω, γενικά. Το κομμάτι, ναι, ναι, ναι. Ξέρω, ο κόσμος ανταποκρίθηκε πάρα πολύ πάντως.